Χαίρομαι πολύ που σε συναντώ και μάλιστα πολύ χαρούμενη και δημιουργική με μεγάλο ίστρο επαγγελματικό. Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει γενικότερα και κάθε μήνα που κάνω τις πληρωμές μου, που τα κάνω όλα, να νιώθω ότι είμαι ένα πολύ παραγωγικό άτομο για τη χώρα που ζω. Ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό τώρα εν ώψη εκλογών. Δέχτηκες προτάσεις. Από πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο, δεν ξέρω ποιο είναι το μεγαλύτερο, αλλά νιώθω ότι είναι το μεγαλύτερο κόμμα, για να κατέβω υποψήφια, ακόμα και για ευρωβουλευτής. Μετά έρχονται και μου λένε δεν χρειάζεσαι γνώσεις, χρειάζεσαι ενσυναίσθηση, χρειάζεσαι αυτό. Όμως εγώ δεν νιώθω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε μια τέτοια θέση. Οπότε δεν μπορώ να πάρω στο λαιμό μου τόσες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν μπορώ να πάω να μπλεχτώ σε ξένα χωράφια. Έτσι όπως πολλές φορές μου έχουν γίνει προτάσεις για τραγούδι, για πάνελ, για δημοσιογράφος, για παρουσιάστρια, για το ένα για το άλλο. Ξεκίνησα μία εκπομπή. Μία εκπομπή την οποία την έκανα ξεκάθαρα για ενσυναίσθηση. Στην οποία ήταν σε τεράστιο κανάλι, που είχε να κάνει με σκυλάκια, με γατάκια, με αδέσποτα, τα οποία στην πορεία το άλλαξαν και προσπάθησαν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μου παρουσίασαν ένα υπέροχο project, το οποίο ήταν ξεκάθαρα για ενσυναίσθηση. Αυτοί κοιτάξαν τα λεφτά. Υπάρχουν γραμμένα τα επεισόδια και μάλιστα πλήρωσα κάπου για να τους τα αγοράσω πίσω, να μην παίξουν ποτέ στην τηλεόραση. Υπάρχουν πολύ κακοπροαίρετοι άνθρωποι και μάλιστα το είδαμε τελευταία με τη σχέση σου με την Ιωάννα Τούνη. Βγάλαμε υπέροχα σενάρια για Netflix. Εγώ αυτό το διάστημα πραγματικά έτρεχα ένα καινούριο project. Η Ιωάννα αντίστοιχα έχει ένα μωρό παιδί, έκανε μετακόμιση. Πώς το έχει πει ο Ηράκλητος, νομίζω ο Ηράκλητος το έχει πει. Η αλήθεια δεν μεταφέρεται, βιώνεται. Οπότε όταν δεν έχεις βιώσει κάτι, μπορείς να βγάλεις ό,τι σενάρια θέλεις. Είναι άρρωστο. Έχω αρχίσει και κουράζομαι. Μεγάλωσα. Ετοιμάζεσαι, πήρε το δώσ για το γάμο σου. Να γίνει ο Σουνούπο. Σεπτέμβριο κάπου πήρε το αυτή μου. Αχ, Θεέ μου. Μαζί σου δεν θέλω να ξανασυζητήσω για το γάμο μου. Τα ίδια έλεγες πριν ένα χρόνο και πήραμε παράταση. Είναι όλα καλά. Θα το μάθετε όλοι, δεν θα σας αφήσω εκτός. Αφού μας καλέσεις. Όχι, αφού γίνει. Σιγά θα σας καλέσεις. Γιατί τώρα μου είπε την ημερομηνία, οπότε μέχρι να με βάλει μέσα, δεν σου λέω τίποτα.